συμφωνία, ό,τι να είναι. Και εδώ υπάρχει και το ζήτημα της προηγούμενης περίοδου. Δεν το βάζω αυτή τη στιγμή, αλλά έχει να κάνει και με το πώς γινόταν η κατάσταση και πώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πραγματική διαπραγμάτευση. Έχουμε αγκάθια. Τα αγκάθια είναι, ζητάνε να μην υπάρχει μείωση των υπηκουρικών συντάξεων, να υπάρχει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, ζητάνε να έχουμε, να μην εφαρμοστούν οι συλλογικές συμβάσεις, να αυξηθεί το όριο, το χρονικό όριο συνταξιοδότησης κτλ. Σε αυτά τα πράγματα εμείς έχουμε πει ότι τέτοια ζητήματα δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να δεχτούμε, δεν μπορούμε να δεχτούμε οριζόντια μέτρα. Δύο πιθανότητες υπάρχουν, κύριε Βίτσα. Η μία να εκτεθείτε και να δεχτείτε και η άλλη να μην δεχτείτε και να έχουμε ρίξει. Ναι, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Και η άλλη να βρέξει που λένε, αλλά είναι μισό λεπτάκι. Ρίξει. Δεν συμφωνούμε. Εγώ... Η μη συμφωνία δεν έχει ρίξει. Αυτή τη στιγμή. Η μη συμφωνία δεν έχει ρίξει, έτσι δεν είναι, Ελένη. Κύριε Παπαδάκη. Αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή. Αν αυτή λένε, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Γίνεται μία διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση έχει ένα σημείο το οποίο εγώ θα ήθελα να είναι πάνω στο τραπέζι. Τι επιτέλους προτείνουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οι δανειστές. Γιατί εμείς έχουμε δώσει μια σειρά προτάσεις. Έχουμε δώσει ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Μα αυτό με συγχωρείτε, αλλά αυτό λέω εγώ ότι υπάρχει μια συνήθεια. Η διαφορά μέχρι στιγμής είναι ότι εσείς λέτε δεν θα τα πάρουμε. Ναι, δεν το έχουμε διαφορά. Το βασικό ζήτημα. Ενώ εκείνοι τα παίρνουν. Το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Αυτό πρέπει να προσμετρήσουμε. Ότι τα μέτρα που ζητάνε μαζί με το γεγονός ότι αποδέχονται ότι πρέπει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή κτλ. Δεν οδηγούν ούτε στην εξισορρόπηση, ούτε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Είναι μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε παραπέρα προβλήματα. Άρα εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Κύριε στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Με δεδομένη την δήλωση του κύριου Βαρουφάκη ότι δεν υπάρχουν λεφτά, ότι υπάρχουν μόνο για 2 εβδομάδες. Θέλω να κάνω εγώ μια... Να σου πω το εξής. Αυτό είναι το θέμα που παίζει αυτή τη στιγμή πάντως. Η δήλωση Βαρουφάκη ότι... Έχουμε λεφτά μόνο για 2 εβδομάδες. Είναι αυτή που παίζει πρώτο αυτή τη στιγμή. Θέμα στο BBC. Ναι, πήγε να το βγάλει, ναι, πήγε να το βγάλει και σε δικό του. Αφού το έκανε επίσημη δήλωση. Εντάξει. Να μιλάμε όλοι μαζί, να μιλήσει και ο κύριος Καραγκούνης. Ο κύριος Καραγκούνης, εγώ δεν έχω καμία διαφωνία. Κύριε Βίτσα, υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Ότι έχουμε περάσει και 3,5 μήνες που δεν έχουν ξεκινήσει φορολογικές δηλώσεις. Και μιλάμε για θέμα ρευστότητας. Που θα μπορούσαν αυτούς τους 3,5 μήνες να έρθουν λεφτά στα ταμεία. Μάλλον θα να πω το εξής. Το ζήτημα της ρευστότητας δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι στατικό. Δηλαδή, αρχίζουν μια σειρά υποχρεώσεις να πληρώνονται. Άρα αλλάζει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ο λογαριασμός μέσα από το οποίο πληρώθηκε τα 750 εκατομμύρια. Από πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά, αλήθεια? Γιατί υπάρχουν διάφορα. Κάτι ξεχασμένα στην Τράπεζα Ελλάδος. Η συνδρομή λέει που ήταν να πληρώσουμε. Και εδώ, κύριε Καραγκούνη, με την ευκαιρία, αυτό που λέγαμε οι δανειστές, και άμα σε δανείζει κάποιος λεφτά, δεν πρέπει να τα επιστρέψεις. Μην το ξαναπεί κανείς. Γιατί πραγματικά εγώ τα παίρνω στο κρανίο. Συνδρομητές είμαστε. Το Διεθνές Μνημονικό Ταμείο παίρνει συνδρομές από τα κράτη-μέλη. Έτσι λειτουργούν οι δανειστές. 1 δισεκατομμύριο το χρόνο δίνουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι δανειστές. Δεν είναι δανειστές. Έχουμε υπογράψει και μία σύμβαση και λέμε ότι όταν ένας λαός βρίσκεται σε θεσμενή θέση, εδώ πέρα όμως αυτοί λειτουργούν τοκοκλειφικά και πρέπει να το καταγγείλουμε όλοι μαζί. Όπου και να νικούμε. Έτσι είναι βέβαια. Πάντως περιμένουμε να λύσουμε και αυτό. Επειδή έγινε κύριε Καραγκούνη μια ερώτηση. Μέχρι το δεκαπλάσιο. Είναι έτσι το λέει ο κ. Παπαδάκης, αλλά επιτρέπεται μέχρι το δεκαπλάσιο να δανείσει στη δικιά μας περίπτωση λόγω των δυσμενέστερων. Των δυσμενέστερων επέθεσε κάτι παραπάνω. Κύριε Καραγκούνη. 30 φορές πόσο φτάσαμε με το. Για τη διαπραγμάτευση και που είμαστε. Πάντως χθες έκανα μια δήλωση όπου ανέφερε ότι η κυβέρνηση περιμένει ένα νεύμα. Για να μπορέσει να πληρώσει το Διεθνές Μνημονικό Ταμείο, ή μάλλον παρακαλούσε για ένα νεύμα. Και βέβαια αποδείχθηκε ότι είχαν πληρώσει πριν καν γίνει αυτό το νεύμα, πριν καν μπουν μέσα στην αίθουσα. Έτσι. Αυτά απλά για το. Η εντολή για την πληρωμή, ναι, γιατί και από απλά για να ξέρει και ο κόσμος. Δεν είναι κύριε Καραγκούνη, διαπραγματεύσει. Πάντως λέω για το επικοινωνιακό κομμάτι. Τώρα είστε έμπειρο. Εντάξει. Λέω για το επικοινωνιακό κομμάτι. Λέμε την αλήθεια. Εμείς θα λέμε την αλήθεια. Εσείς θα λέμε την αλήθεια. Να πω κάτι για τις επόμενες. Πάμε στην ουσία. Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Βίτσα να λέει ότι τι μας ζητάνε. Ειλικρινώς. Αναφέρθηκε ο κύριος Βίτσας αυτά που...